Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και ο επικεφαλής της ομάδας Βάγκνερ Γευγένη Πριγκόζιν αναγνώρισαν ο ένας το ρόλο του άλλου στη μάχη για τον Μπαχμούτ. Και οι δύο πλευρές ισχυρίστηκαν ότι οι μισθοφόροι της ομάδας Βάγκνερ αποτελούν την κύρια προσπάθεια για την απόθεση των ουκρανικών δυνάμεων από το κέντρο του Μπαχμούτ. Ενώ αερομεταφερόμενη βοήθεια παίζει καθαρά υποστηρικτικό ρόλο στο πλευρό της ομάδας Βάγκνερ στα βόρεια και τα νότια της πόλης. Οι ρωσικές δυνάμεις στα πλάγια στοχεύουν μόνο να κρατήσουν τα άκρα παρά να κάνουν κάποια σημαντική πρόοδο. Αυτή η σειρά δυνάμεων υποδηλώνει ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την ομάδα Βάγκνερ για να καταλάβει τον Μπαχμούτ, ελαχιστοποιώντας έτσι τις απολύσεις μεταξύ των συμβατικών ρωσικών δυνάμεων, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Μελέτης Πολέμου ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιδιωκεί να χρησιμοποιήσει τους μισθοφόρους της Βάγκνερ για να καταλάβει τον Μπαχμούτ και στη συνέχεια να τους αντικαταστήσει και να λάβει τα εύσημα για την νίκη. Οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τις χερσαίες επιχειρήσεις μέσα και γύρω από τον Μπαχμούτ, χωρίς όμως να μειώσουν κάποια σημαντική πρόοδο. Το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι συνεχίζονται οι σκληρές μάχες εντός του Μπαχμούτ και ότι τα ρωσικά στρατεύματα διεξήγαγαν ανεπιτυχείς προσπάθειες κοντά στη Χορμόβε, 3 χιλιόμετρα δυτικά του Μπαχμούτ, και στο Μποντόβικα, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης Πολέμου, οι ρωσικές δυνάμεις επιβεβαιώνεται οπτικά ότι κατέχουν τουλάχιστον το 76,5% του Μπαχμούτ από τις 11 Απριλίου. Το Ινστιτούτο Μελέτης Πολέμου αναφέρει ότι η ομάδα Βάγκνερ μπορεί να εμπλέκεται στην απομάκρυνση Ουκρανών αμάχων ανάμεσα τους και παιδιά από τον Μπαχμούτ, τα οποία μετέφεραν σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη ή στη Ρωσία.